Αγορές με ένα κλικ. Αυτή είναι η νέα διαδικασία που μπαίνει στη ζωή μας από αύριο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, δίνεται η δυνατότητα στα καταστήματα που έχουν είσοδο σε δρόμο να λειτουργήσουν με τη μέθοδο Click Away. Δεν επιτρέπεται το Click Away για καταστήματα που δεν έχουν πρόσβαση στο δρόμο, στα εμπορικά κέντρα και στα malls. Οι αγορές θα γίνονται μέσω προαγοράς, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. Η επιχείρηση θα καταχωρεί την παραγγελία και θα στέλνει στον πελάτη τιμολόγιο. Δεν επιτρέπεται ανταλλαγή χρημάτων, καθώς οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Ο πελάτης θα παραλαμβάνει αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και μετά από ραντεβού. Για να μεταβούν στα καταστήματα για να παραλάβουν τα προϊόντα με Click Away, οι καταναλωτές θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 2 στο 13033. Επίσης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την απόδειξη προαγοράς από τον προμηθευτή. Οι ανακοινώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των επιχειρηματιών και στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι βλέπουν λουκέτο σε πολλά καταστήματα, όπως δήλωσε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, η αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ. Εντάξει τώρα, να παραγγείλουμε τι, στα τυφλά θέλω ένα παλτό και σου δίνει ο καταστηματάρχης. Αυτό μας λέει το Takeaway. Τι μας λέει όμως, όταν δεν υπάρχει site, αυτό μας λέει το Takeaway, δεν μας λέει κάτι άλλο. Τι σας λέει? Ότι πρέπει να δίνουμε τη σακούλα έξω από την τσάντα, έξω από το κατάστημα, την ώρα που θα έρθει η πελάτη. Δηλαδή, τι θα μου στείλετε SMS. Θα μου στείλετε SMS και θα μου πείτε: θέλω ένα παλτό, μοβ ή πράσινο, ή δεν ξέρω τι θα μου πείτε. Ειλικρινά, είναι αστεία πράγματα. Μάλιστα, η κυρία Νάνου αναφέρει ότι πρόκειται για τελειωτικό χτύπημα στα καταστήματα, καθώς ήταν κάτι που δεν το περίμεναν. Και πείτε μου, εμείς θα καθόμαστε στα μαγαζιά μας αυτές τις μέρες, γιατί είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είμαστε στα καταστήματά μας από την Κυριακή. Να διαμορφώσουμε ωράριο, τι να κάνουμε ακριβώς εμείς. Θα διαμορφώσετε ένα ωράριο, γιατί αλλιώς. Ωραία, να είμαστε εκεί 8 το πρωί με 8 το βράδυ και. Δηλαδή, ποιος θα θυμηθεί ποια ώρα θα μας χτυπήσει το τηλέφωνο, εάν θα χτυπήσει, αν θελήσουν εκείνη την ώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κυρία Μωραΐτη. Είναι ο κόσμος, είναι θλιμμένος, είναι στεναχωρεμένος, απογοητευμένος. Θεωρούμε ότι μπορούσε με όλη την επιφύλαξη που σας είπα πριν, με όλα τα αυστηρά μέτρα να λειτουργήσουμε. Ρωτώ εγώ τώρα εσάς που είστε πελάτης μου, ας πούμε. Ναι, να παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε: θέλω ένα παλτό. Ναι. Και πώς θα το δείτε αυτό το παλτό, εξηγήστε μου. Οι υποχρεώσεις, όπως λένε, είναι πολλές και τα έξοδα, όπως το ενίκιο του καταστήματος, τρέχουν για όλους τους επιχειρηματίες. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καλά. Οι έμποροι πεθαίνουν. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, επειδή είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα, τουλάχιστον οι δικοί μας άνθρωποι, ο κόσμος των ΣΕΡΟΝ, μιλάμε για την πόλη μας αυτή τη στιγμή, ό,τι κάνει να το κάνει με αγάπη στα καταστήματα και σε εμάς.